Μουσικές συνεργασίες, καλλιτεχνικές συναντήσεις που άφησαν τη δική τους φραγίδα στο μουσικό προσκήνιο και έγιναν επιτυχίες. Μεγάλη αίσθηση είχε κάνει το 1992 η μουσική συνάντηση της Σοφίας Αρβανίτη με την Bonnie Tyler. Ηθικός αυτουργός αυτής της συνάντησης ο Μιχάλης Ρακιτζής που γράφει το τραγούδι με τις δύο τραγουδίστριες να λένε «Γιατί το κρίνα ένα χρόνο αργότερα ο Μιχάλης Ρακιτζής συνεργάζεται με τον τραγουδιστή των Deep Purple, Ian Gillan. Βρέθηκαν μαζί σε μία συναυλία και η συνεργασία δεν άργησε να έρθει. Ο πρωτεργάτης της pop μουσικής επί το έργο παρέα με τον θρύλο της rock. Πριν συναντηθούν στο Eurovision την ίδια χρονιά το 2003 με την Σερντάπ να κερδίζει την πρώτη θέση, η Μαντό και η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχαν αποδείξει ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Ήταν το 1999 που η ελληνοτουρκική μουσική συνύπαρξη είχε συζητηθεί και είχε ξαφνιάσει ευχάριστα. Μια Ιταλίδα ταράζει τα νερά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Στέφανος Κορκολής τραγουδάει μαζί με την Φραντζέσκα Σκιάβο και όλοι τότε μιλάνε όχι μόνο για τις φωνητικές της ικανότητες αλλά και το εντυπωσιακό μεσογειακό ταπεραμέντο της. Η ιταλική συνεργασία κάνει αίσθηση. Είναι το 2005 και είναι αυτή του Αντώνη Ρέμου με τον Μάσιμο Τικατάλτο. Ο πασίγνωστος Ιταλός τραγουδιστής μάλιστα δέχτηκε αμέσως την πρόταση που του έγινε αφού ήξερε από καιρό τον Αντώνη Ρέμου και ειδού το αποτέλεσμα αυτής της μουσικής του συνύπαρξης. Στην αρχή ακουγόταν ως φήμη, η συνεργασία του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Ρίμων ήρθε όμως για να την επιβεβαιώσει. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Ριγκάρβι ηχογραφούν τη μεγάλη επιτυχία Tonight τραγουδώντας ένα λαξ σε αγγλικούς και ελληνικούς στίχους. Γιάννης Πλούταρχος και ο μέτρο της ιταλικής μουσικής Αλμπάνο. Μπροστά στο ίδιο μικρόφωνο, οι ερμηνευτές της αγάπης μας ταξιδεύουν με τη μουσική τους. Φελιτσιτά, λέει ο Αλμπάνο, με μια σου ματιά απαντά ο Γιάννης Πλούταρχος. Μέσα τα μάτια σου αυτά, γαλάζιος ο κόσμος μου γνέπει ξανά. Κάθε καημός μου περνά με μια σου ματιά. Amore.